Νυχτερινές πυραυλικές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα του τον ΠΑΣ. Οι Ρώσοι δίνουν πλάνα τη στιγμή που αρχίζει η επίθεση. Η νύχτα γίνεται μέρα. Και στη συνέχεια κατά μέτωπο επίθεση στον αστικό ιστό πόλεων, μεταξύ των οποίων το Σεβεροντονιέσκ και το Σλοβιάνσκ. Ο ρωσικό στρατό λέει ότι είναι θέμα ορών η πτώση των τελευταίων οχυρών και ζητά από του Ουκρανού στρατιώτε να παραδώσουν τα όπλα. Βασκού ζαλσάιτσα σιτουάτσια в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар'їнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Οι Ουκρανοί κάτοικοι των τελευταίων πόλεων που ακόμη αντιστέκονται ψάχνουν τρόπο για να φύγουν. Μια γυναίκα δακρύζει την ώρα που κλείνει η πόρτα του λεωφορείου. Εκατοντάδες άλλοι περιμένουν το επόμενο λεωφορείο. Ужас. И обидно, и больно, и я говорю, да, слез, больно, и все, что такое. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σημειώνονται πάντως σχεδόν σε όλη την Ουκρανία από το Σούμι μέχρι και την Οδυσσό. Οι σιρήνες ήχησαν μετά από εβδομάδες στο Κίεβο. Ρουκέτες έπεσαν στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Η Ρωσία λέει ότι χτυπά μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Воздушно-космическими силами России, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия. Το Κίεβο αρχίζει την ίδια ώρα να καταρτίζει πλάνο για το νότιο μέτωπο του πολέμου. Επί του παρόντος έχει χάσει σημαντικές πόλεις από τη Μελιτούπολη, τη Ζαπορίνζια μέχρι και τη Χερσόνα. Στην τελευταία ενδέχεται να γίνουν μεγάλες μάχες τις επόμενες ημέρες, αφού εκεί συγκεντρώνονται στρατεύματα, ενώ ο ουκρανικός πληθυσμός της πόλης δεν αποδέχεται τη ρωσική κυριαρχία. Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони в бронежилетах, у броньованих машинах. Ενώ η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου στην Ανατολική Ευρώπη, η Τουρκία φροντίζει να μεταφέρει για άλλη μια φορά μήνυμα στην ηγεσία του ΝΑΤΟ ότι η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο συνάσπισμο δεν θα γίνει χωρίς τα δικά της θέλω. Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραχήμ Καλίν υπέδειξε ότι η πρόοδος στις υποψηφιότητες για ένταξη εξαρτάται από την απόφαση της Στοκχόλμης και του Ελσίνκη να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους Κούρδους μαχητές. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Τουρκία θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα, όταν και θα γίνει το πιο σημαντικό βήμα για ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ εν μέσω των προειδοποιήσεων της Μόσχας, η οποία θέλει να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.